Φίλες και φίλοι, είναι μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, στιγμή για μένα η επίσκεψή μου στο Υπουργείο Εργασίας. Και αυτό διότι θεωρώ ότι εδώ ίσως είναι το πιο κρίσιμο Υπουργείο για την έκβαση της μάχης που έχουμε αναλάβει να δώσουμε από το 2015 και μετά για την αντιμετώπιση μιας πρωτοφανούς κρίσης που έχει πλήξει τη χώρα μας. Και θέλω να πω ότι αισθάνομαι πως οι επιλογές που κάναμε να δώσουμε ευθύνη σε ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να συγκρουστούν με συμφέροντα πολλές φορές ή να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση πρωτοφανή τα τελευταία χρόνια στη χώρα, είναι επιλογές που αρχίζουν σιγά σιγά να παράγουν αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, και ίσως έχει και ένα ενδιαφέρον λόγω των ημερών, ότι η σημερινή μου επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο υποτιθέμενο success story των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτό που πραγματικά εμείς ορίζουμε ως επιτυχία. Η διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην εικονική ανάκαμψη με δυσθεώρατα ποσοστά ανεργίας που είχαν χτυπήσει στο κόκκινο και με ένα διαλυμένο κοινωνικό κράτος και στην ανάκαμψη η οποία έχει αρχίσει να έχει ευδιάκριτα αποτελέσματα όχι μόνο σε στατιστικά μεγέθη και σε αριθμούς αλλά στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα της διαφοράς ανάμεσα στην εικονική επιτυχία και στην πραγματική επιτυχία, επιτρέψτε μου να κάνω και έναν παραλληλισμό σε σχέση με το τι η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης θεωρεί ως αξιόλογη είδηση, θετική άξια ανάδειξης και το τι εμείς θεωρούμε ως σημαντική είδηση θετική. Αν και ενδεχομένως η είδηση θετική και μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία δύο χρόνια να είναι δύο ασύμβατες έννοιες, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και αν υπάρξει μια είδηση θετική, αυτό θα αφορά τους δείκτες στο χρηματιστήριο ή την πτώση της τιμής των ομολόγων ή ακόμα και μια θετική έκθεση κάποιου οίκου αξιολόγησης. Κατά τη δική μας αντίληψη, η πιο σημαντική θετική είδηση τα τελευταία χρόνια είναι η σταθερή μείωση των ποσοστών της ανεργίας και η σταθερή αύξηση των θέσεων εργασίας. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει από μόνα τους. Είναι αποτελέσματα πίσω από τα οποία κρύβεται μια εργώδης προσπάθεια με σχέδιο και με πολύ μεγάλες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια. Τα δύο χρόνια που ουσιαστικά παλεύουμε μέσα σε συνθήκες πολύ σκληρής επιτροπίας και δημοσιονομικής επιτήρησης ασφυκτικής, παράλληλα να αξιοποιούμε ρογμές, περιθώρια για δράσεις με κοινωνικό πρόσημο. Η Ελστάτ λοιπόν κατέγραψε τον Απρίλιο που μας πέρασε την ανεργία στο 21,7%. Θέλω να επισημάνω ότι το ποσοστό αυτό είναι ακόμα εξαιρετικά υψηλό. Όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2012. Και θέλω να θυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2014, λίγο πριν δηλαδή την πολιτική αλλαγή και κατά τη διάρκεια που
η τότε κυβέρνηση διαφήμιζε το περίφημο success story, το ποσοστό που είχε καταγραφεί ήταν στο 27,2%. Έχουμε λοιπόν μία μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες της ανεργίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, και ταυτόχρονα μία μείωση το